Όλα έτοιμα για το Jumble. 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΟΠΑΠ Basket League τη σεζόν 2023-2024. Πέα Πολέκαελ, Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Πρώτη κατοχή για την ομάδα της Λεμεσού με τον Μακόι. Βγάζει έξω στον Μονιάτη ο Μάρκου. Κλείνεται από δύο. Ο Flowers θα κάνει προσποίηση. Μια προσποίηση η οποία όμως έγινε αντικανονικά με τη χρήση των ποδιών του. Βήματα. Και μετά θα έχουμε τα play-off. Εν τω μεταξύ, δύο ομάδες ακόμη παλεύουν για το πρώτο καλάθι. Που θα έρθει τώρα με τον Μακόι, τον ψηλό της ΑΕΛ. Η ομάδα του Κεραυνού πέρασε νικηφόρα 75-61 από το Λευκόθεο κόντρα στον ΑΠΟΕΛ Περεστρόικα. Τρίποντο για την ΑΕΛ με τον Σέπερτ. Πολύ καλή άμυνα. Με την ΑΕΛ να βγαίνει γρήγορα στο fast break, ο Μακόι θα ξεφύγει και θα καρφώσει. Το 1891 στο Springfield της Μασαχουσέτης, το τρίποντο για την Ένωση, το πρώτο καλάθι στο σημερινό παιχνίδι. Το μαρκάρι ο Μάρκου, το shoot υποπίεση από τον Abraham θα το βάλει το τρίποντο. 14-10 με τον Glenn Abraham να έχει βάλει τους 8 από τους 10 πόντους της ομάδας του. Από τότε είναι coach σε αρκετές ομάδες. Η ΑΕΛ που θα πετύχει άλλο ένα καλάθι με τον Μάριο Γεωργίου, το τρίποντο 25-12. Και η ΑΕΛ έχει βάλει 9 πόντους, το 1 τρίτο δηλαδή των πόντων της από λάθη του αντιπάλου. Πολύ ωραία κυκλοφορία, ο Μύθυλλος ελεύθερος για 3, θα σκοράρει το τρίποντο, ο Μιχάλης Μύθυλλος. Η Ένωση γρήγορα βγαίνει μπροστά, το σούτ για 3, εύστοχο. Πρώτο καλάθι εντός παιδιάς για την Ένωση, εδώ και 7 αγωνιστικά λεπτά. Το rebound για την ΑΕΛ που τρέχει στο fast break. Παναγιώτης Μάρκου για 3, θα βρει στόχο. Σέπερτ ξανά παίρνει την μπάλα από τον Αρμακόλα. Το shoot, Παναγιώτης Μάρκου, ευστοχή από την γραμμή των 6.75. Το σίγουρο είναι ότι το πρωτάθλημα μπάσκετ της Κύπρου θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι τέλους. Χαραλάμπου στο fast break η Ένωση σκοράρει. Με λίγο χρόνο συμμετοχής, αγωνιζόμενος στην ΑΕΛ φέτος, η Κάλια Παδοπούλου του δίνει ρόλο και είναι σημαντικό αυτό. Τελευταίο τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Καλάθι από τον Γκλεν Abraham μετά από την πρώτη περίοδο σκοράρει. Το λάθος από πλευράς Ένωση, η ΑΕΛ βγαίνει στο fast break και σκοράρει. Στο ελευθερία, Κύπρος Βοσνία για την προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2025. Το καλάθι για την Ένωση με τον Brown Henderson. Όλα έχουν κρυθεί στην Λεμεσό. Το τελικό σκορ θα είναι αυτό που βλέπετε, όπως όλα δείχνουν, 86-42. Εδώ ο Henderson που πήγε, δεν ξέρω τι πήγε να κάνει, έκλεψε την μπάλα, με πρόσθεσε ένα κλέψιμο στο ενεργητικό του. Λοιπόν, 86-42 τελικό σκορ από τον Νίκο Σολομονίδη, η Payable EKL κέρδισε την Ένωση Νέων Παραλιμνίου στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η 18η αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League.